ευχαριστώ την κυρία Υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό, τους Γενικής Γραμματής για την πολύ ενδελεχή ενημέρωση και την ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε. Ο πολιτισμός μας, κλασικός αλλά και σύγχρονος, είναι το πρόσωπο της Ελλάδος. Και αυτά τα οποία οραματιζόμαστε για το χώρο του πολιτισμού δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια επανάσταση. Και τολμώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την λέξη για να σηματοδοτήσω το πόσο φιλόδοξα είναι τα σχέδια που έχουμε για να αναδείξουμε την κλασική μας κληρονομιά με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά για να χρησιμοποιήσουμε και το σύγχρονο πολιτισμό, προβάλλοντας ένα νέο πρόσωπο της Ελλάδος στο εξωτερικό, την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα της δημιουργίας, την Ελλάδα της εξωστρέφειας. Συζητήσαμε με την Υπουργό και με την ηγεσία του Υπουργείου μια σειρά από εμβληματικά έργα, ξεκινώντας φυσικά με το εμβληματικό έργο του νέου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα και όχι μόνο, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των μουσείων μας, προγραμματισμό για νέα μουσεία εκεί που πρέπει να κατασκευαστούν, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, έτσι ώστε να αυξήσουμε επιτέλους τα έσοδά μας από τον τουρισμό, από τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και να συνδέσουμε τον τουρισμό με τον πολιτισμό. Δυστυχώς τα έσοδά μας από τους αρχαιολογικούς χώρους εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Άρα βλέπουμε τον πολιτισμό και το Υπουργείο Πολιτισμού όχι μόνο ως θεματοφύλακα της κληρονομιάς μας, αλλά και ως ένα, τολμώ να πω, αναπτυξιακό Υπουργείο, διότι δεν έχω κρύψει ότι η σύνδεση του πολιτισμού με τον αθλητισμό, που είναι ούτως ή αλλιώς δεδομένη, αλλά και με τον τουρισμό, αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα θεμάτων, την οποία έχουμε ξεδιπλώσει. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα και το προσωπικό να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο, ξεφεύγοντας από αγγυλώσεις του παρελθόντος και με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον, και έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες για το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το Υπουργείο. Για να σπέσω να προλάβω τις ερωτήσεις σας, τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό θα συζητηθούν σε ξεχωριστή συνάντηση που θα έχω την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ώστε να προδιαγράψουμε και εκεί με λεπτομέρεια τις προτεραιότητές μας στον κρίσιμο αυτόν τομέα. Κλείνω λέγοντας ότι το 2021 και οι δράσεις γύρω από το 2021 θα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να μπορέσουμε να σηματοδοτήσουμε αυτό το αόρατο νήμα, το οποίο συνδέει την κλασική πολιτιστική μας κληρονομιά με την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα της εξωστρέφειας, και έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το τι θα κάνουμε στον τομέα του πολιτισμού αυτήν την εμβληματική χρονιά, για το οποίο θα σας μιλήσουμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.